Να δώσουμε το λόγο στους δύο μαθητές. Πάμε στον Ιάσονα τον Κωνσταντινίδη και τον Γιώργο τον Σπυριδάκη. Ιάσονα, θα ξεκινήσω με εσένα και θέλω λίγο να μου περιγράψεις τι νιώθει. Αν δεν κάνω λάθος, εσύ είσαι ένας μαθητής που δίνει για δεύτερη φορά πανελλαδικές εξετάσεις φέτος. Όχι, πρώτη φορά. Α, πρώτη φορά. Άρα, θέλω να μου πεις τι σημαίνει για έναν μαθητή της τρίτης λυκείου να ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη πρόκληση της μέχρι τώρα ζωής του, με σχολεία κλειστά και με αυτήν την αβεβαιότητα και το φόβο ότι μπορεί κάποιος να νοσήσει. Είναι ζώρικο λοιπόν για ένα παιδί σαν και εμένα τρίτη λυκείου για τις Πανελλήνιες να δώσει, διότι είμαστε όλη τη μέρα σπίτι και τουλάχιστον πάνω από 6 με 7 ώρες προς τα πίσω από μια οθόνη. Κάτι το οποίο είναι αρκετά επώδυνο για να μαθητή και είναι ότι δεν μπορεί να βγει το σπίτι λόγω του κορονοϊού. Αυτή η έλλειψη της παρέας, η έλλειψη των φίλων, ακόμα και της πλάκας που γίνεται μέσα σε μια σχολική αίθουσα, να υποθέσω ότι σας έχει πάει πολύ πίσω και ψυχολογικά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να δούμε την παρέα μας και γενικά δεν είμαστε το ίδιο όπως είμαστε σε μια τάξη από ότι είμαστε μέσω του WebEx. Υπάρχουν πολλές διαφορές και δεν είναι το ίδιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, πού στοχεύεις, ποια είναι η σχολή που θέλεις να περάσεις? Κατά προτίμηση, αστυνομία. Αστυνομία. Και γενικά σώματα ασφαλείας. Μάλιστα. Θεωρείς ότι αν ένας μαθητής δεν έχει τη δυνατότητα της εξωσχολικής βοήθειας, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε να πετύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις? Θα σου το πω πολύ απλά. Αν δεν κάνει φροντιστήριο. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο για ένα μαθητή να προσέξει μέσα από την τηλεκπαίδευση. Υπάρχουν και πολλά ελλείμματα όπως το ίντερνετ. Μπορεί να μην έχει καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Ή ότι το πιο βασικό, μπορεί να μην έχουν και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν. Μάλιστα. Γιώργο Σπυριδάκη, θέλω να μου πεις λίγο, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι της κοινωνικής αποξένωσης. Τι σημαίνει για έναν μαθητή δεν πηγαίνω στο σχολείο το πρωί και πρέπει για πάρα πολλές ώρες να βρίσκομαι μπροστά σε έναν υπολογιστή, ακόμα και όταν κάνω μαθήματα φροντιστηριακά? Είναι ένα βασικό ζήτημα το συγκεκριμένο, καθώς οι μαθητές στην γάμα λυκείου βρίσκονται σε μία περίοδο κατά την οποία είναι ψυχολογικά αρκετά επιβαρημένοι και η κατάσταση αυτή με τον κορονοϊό και την εκπαίδευση μέσα από αυτή την πλατφόρμα δημιουργεί αρκετά προβλήματα και καταρχάς δεν βοηθάει τους μαθητές να αποφορτιστούν από, από αυτή την δύσκολη τέλος πάντων κατάσταση που έτσι κι αλλιώς υπάρχει όταν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Τι είναι αυτό που λείπει σε έναν μαθητή της τρίτης λυκείου αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αν αύριο η κυβέρνηση αποφασίσει να ανοίξει τα σχολεία, δηλαδή να ξαναβρεθείς με τους συμμαθητές σου, αυτό είναι μία ανάσα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που περνάς και εσύ μαζί με χιλιάδες μαθητές? Βεβαίως. Αυτό θα είναι μία ανάσα σίγουρα, καθώς ένας μαθητής ο οποίος βρίσκεται όλη την ημέρα πάνω από τα βιβλία, να το πούμε έτσι, στο σπίτι του και δεν μπορεί να έχει επαφή με τους συνομιλίκους του και με τις παρέες του, αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση και βέβαια υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να έχει κάποιο αντίκτυπο και στις τελικές εξετάσεις. Είναι βέβαιο αυτό, όπως επίσης και η προσήλωση του ατόμου τέλος πάντων σε μία οθόνη όλη την ημέρα, καθώς και τα φροντιστήρια πλέον, όπως είπατε, γίνονται από τον υπολογιστή, αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, διότι όταν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση από τη διαζώστη διδασκαλία δεν μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Εσύ σε ποια σχολή στοχεύεις, Γιώργο? Εγώ στοχεύω στη νομική σχολή. Είναι ένα όνειρο που έχω από πολύ μικρός και ελπίζω να τα καταφέρω. Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι και τους δύο για να δώσω το λόγο στην κυρία Τζορτζακάκη. Θα ξεκινήσω με εσένα, Ιάσονα. Ας υποθέσουμε, και εγώ στο εύχομαι, ότι περνάς στη σχολή σου. Εσύ είσαι από τους τυχερούς, εφόσον περάσεις σε σώματα ασφαλείας ή αστυνομία, καθώς είναι οι μοναδικές σχολές που ακόμα και την περίοδο του κορονοϊού τα μαθήματα γίνονται διαζώσεις, σωστά? Ναι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι και ένας λόγος επιπλέον για να ονειρεύεσαι αυτή τη σχολή, ότι θα πας να φοιτήσεις. Σίγουρα, αλλά και ότι είναι μια δουλειά που θέλω να κάνω και αγαπάω και είναι αυτό που θέλω. Είναι αυτό που θέλεις. Γιώργο, επειδή πάρα πολλά παιδιά που έχουν περάσει φέτος στο πανεπιστήμιο δεν έχουν βιώσει ακόμα την εμπειρία του να βρεθούν σε ένα πανεπιστημιακό αμφιθέατρο, πώς θα αντιδράσεις εσύ αν αυτή η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι τον Σεπτέμβριο και σου πούνε ότι πρέπει και στο πανεπιστήμιο να συνεχίσεις τα μαθήματα μέσω ενός υπολογιστή? Σίγουρα η επιτυχία η οποία θα έχω λάβει από τις εξετάσεις, αν εν τέλει συμβεί, θα μου έχει δώσει μια τεράστια χαρά, αλλά όλοι, πιστεύω, οι μαθητές και ενδυνάμει φοιτητές προσδοκούν και στην ζωή του φοιτητή, την ζωή αυτή, η οποία... Ναι, βεβαίως, η ζωή αυτή είναι μια στιγμή στην περίοδο του ανθρώπου που την ονειρεύονται όλοι. Αν μειωθεί ή δεν υπάρξει καθόλου, αλλά μειωθεί καλύτερα, σε εμάς θα είναι μία μικρή ήττα σε αυτή την επιτυχία. Αλλά θα το παλέψουμε και αυτό, όπως και όλη αυτή την κατάσταση, η οποία σίγουρα καθόλου φιλική δεν είναι και δεν μας ευνοεί, δυστυχώς. Κυρία Τζορτζακάκη, εγώ βλέπω ότι σε αυτά τα δύο νέα παιδιά που σήμερα εκπροσωπούν όλους τους μαθητές, υπάρχει μία έκπτωση στα όνειρά τους. Δηλαδή, προετοιμάζονται να βιώσουν την επιτυχία, και εγώ τους το εύχομαι, αλλά αμέσως μετά να εξακολουθήσουν να ζουν στην πραγματικότητα αυτή. Τι σημαίνει για δύο παιδιά 17 ετών να περιορίζουν τα όνειρά τους? Σημαίνει ότι κόβονται τα φτερά τους, γιατί είναι ακριβώς η ηλικία που οι έφηβοι ονειρεύονται τα πάντα, ονειρεύονται το αδύνατο και πολλές φορές το πετυχαίνουν. Εδώ λοιπόν ψαλιδίζονται τα όνειρα από την ανάγκη. Ελπίζω ότι δεν θα ψαλιδιστούν τα όνειρά τους, ότι θα έχουμε ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό και ότι όλα θα τους πάνε καλά. Πώς μπορεί να είναι η ψυχοσύνθεση παιδιών που έχουν να βιώσουν και μία διαδικασία, όλοι έχω περάσει και εγώ τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία όλο αυτό. Πολύ. Που πολλές φορές γίνεται και διονγκωμένη από την ίδια την πίεση που ασκεί η οικογένεια υπό το φόβο της αποτυχίας. Εγώ αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι και η επιτυχία και η αποτυχία είναι κομμάτι της ζωής και συνήθως λένε ότι η επιτυχημένη ζωή στηρίζεται σε πολλές αποτυχίες. Η αποτυχία είναι το μεγάλο μας σχολείο. Αν μπορέσουμε να τους περάσουμε αυτό το μήνυμα, δεν θα τη θεωρούν τραγωδία. Να είναι ένα μάθημα. Γιατί απέτυχα, τι πρέπει να διορθώσω. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο αυτός ο φόβος τους. Είναι ένα πάρα πολύ βαθύ άγχος, το οποίο έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά έρχεται απ' έξω, από τις συνθήκες, και η άλλη είναι το άγχος που φτιάχνει ο έφηβος μόνος του. Εκεί λοιπόν είναι αβοήθητα τα νέα παιδιά. Θα έπρεπε όλοι εμείς να βρούμε τρόπους μέσα από εκπομπές, το Υπουργείο να διορίσει ψυχολόγους στα σχολεία, να κάνει σαν τα τηλεμαθήματα και τηλεψυχολογική υποστήριξη, ώστε να τους δώσει μια άνοδο, ένα κίνητρο για αισιοδοξία. Ευτυχώς αυτά τα δύο παιδιά είναι από μόνα τους αισιόδοξα. Νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία και η άγνοια κινδύνου βοηθάει πάρα πολύ. Όμως νομίζω ότι φέτος, αυτά τα χρόνια έχουμε πολύ πιο ώριμους νέους σε σχέση με τα προηγούμενα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει οικονομική κρίση, έχουν βιώσει πανδημία, έχουν αποκτήσει μια ωριμότητα που άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και άνω των 70 δεν την έχουν, γιατί τώρα τη βιώνουν και αυτοί. Δηλαδή αυτά τα παιδιά μαζί με τους παππούδες τους βιώνουν μια πανδημία. Οι παππούδες δεν είχαν βιώσει στο παρελθόν μια πανδημία. Άρα είναι και αυτά τα παιχνίδια που δημιουργεί η ίδια η ζωή. Θέλω, αφού πριν αποδεσμεύσουμε τους δύο μαθητές, να έρθω σε εσάς, κύριε Τρούλη, και να σας πάω λίγο στο κομμάτι τι σημαίνει αυτή η ψυχοσύνθεση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ψυχοσύνθεση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πώς ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού μπορείς να μεταφέρεις αυτή τη νέα πραγματικότητα? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Δασκαλάκη. Αν θυμάστε, την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την πλατφόρμα, η οποία έπεσε, δεν μπόρεσε να γίνουν μαθήματα. Πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι περίμεναν να δουν τους μαθητές τους, η απογοήτευση που μας μετέφεραν οι γονείς που αντιμετώπισαν την ώρα που προσπαθούσαν να μπουν, να δουν τους μαθητές τους και τους δασκάλους τους, ήταν απερίγραπτη. Παιδάκια να κλαίνε, να λένε γιατί δεν βλέπω τη δασκάλα μου, γιατί δεν βλέπω τους μαθητές μου. Όλη αυτή η εικόνα δείχνει ότι η ψυχοσύνθεση, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, είναι ακόμα πιο επιβαρυντική. Και ιδιαίτερα μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι σε μια φάση κοινωνικοποίησης, μαθαίνουν μέσα από τη διάδραση, μέσα από τη συμμετοχή, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο τραγικό παράδειγμα που δείχνει τελικά ότι όχι ψηφιακό μετασχηματισμό δεν έχουμε. Γιατί ξέρετε, αν είχαμε στην Ελλάδα ψηφιακό μετασχηματισμό, γιατί νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια στρέβλωση της έννοιας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να θεωρείται ότι εγώ μπαίνω και δημιουργώ ένα mail και κάνω μια εγγραφή σε μια πλατφόρμα. Ψηφιακός μετασχηματισμός σημαίνει να μπορούν να αξιοποιηθούν εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεση τόσο των εκπαιδευτικών, τόσο των μαθητών, και φυσικά όλο αυτό να είναι παραγωγικό, πολυσύνθετα, δηλαδή και στην ψυχολογική στήριξη. Γιατί ξέρετε, όλη την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί, χωρίς καμία υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς μέσα, προσπαθήσαμε να βρεθούμε στους μαθητές μας, όχι μονάχα στο κομμάτι που αφορά το εκπαιδευτικό έργο, που κομμάτι του φυσικά είναι το θέμα της στήριξης της ψυχολογικής, αλλά η ψυχοσυναισθηματική του στήριξη ήταν μία από τις μεγαλύτερες αγωνίες που είχαμε, γιατί καταλαβαίναμε, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της πανδημίας, το πρώτο κύμα, το οποίο είχαμε το πρώτο lockdown, εκεί ήταν ιδιαίτερα έντονο και ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κανένας δεν το είχε ζήσει. Επομένως, ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά. Οπότε ήταν μεγαλύτερη ανάγκη να βρεθούμε δίπλα στους μαθητές μας. Αυτό ήταν που κινητοποίησε τους εκπαιδευτικούς. Η ευαισθησία, η αγάπη, πραγματικά η στήριξη που έπρεπε να δοθούν, γιατί δεν υπήρχαν άλλα μέσα, δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι, δεν υπήρχε κρατική μέριμνα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να βρεθούμε δίπλα στους μαθητές μας. Αυτό κάναμε. Ιάσονα, θεωρείς ότι με όλη αυτή την πανδημία που ξεκίνησε από την προηγούμενη σχολική χρονιά, έχεις χάσει κάτι από τη μαθητική σου ζωή? Σίγουρα, όπως πολλές αναμνήσεις στο σχολείο, ή όπως και όταν τώρα χάνουμε και τη σχολική μας εκδρομή που όλοι περιμένουμε στην τρίτη ηλικίου να πάμε. Κάτι το οποίο είναι αρκετά δυστυχές. Το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι όλοι έχουμε βιώσει το πώς περιμένουμε αυτή την εκδρομή. Γιώργο, εσύ τι έχεις χάσει από όλη αυτή τη διαδικασία που βιώνεις? Η διαδικασία αυτή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης έχει καταρχάς σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο στα παιδιά και δυστυχώς είναι αναπόφευκτο ότι σε αυτή την δύσκολη χρονιά περιμέναμε όλοι να έχουμε κάποιες αναμνήσεις θετικές με τους συμμαθητές μας, κάποιες αναμνήσεις, όπως προαναφέρθηκε αρκετές φορές, στην εκδρομή μας, την οποία περιμένουν όλοι ως τελική κατάληξη, τέλος πάντων, πριν τις πανελλαδικές του σχολείου, τέλος πάντων, των σχολικών χρόνων. Και πράγματι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, ένα δύσκολο εγχείρημα τα τελευταία 2 χρόνια, το οποίο πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη.